Από την πρώτη εβδομάδα του 2024 έγινε εμφανής η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες πήραν ανωδική πορεία κατά 2,5-3%. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια άνοδο των τιμών. Είδαμε χθες ότι το πετρέλαιο είχε μια άνοδο γύρω στο 2,5-3% στις διεθνείς τιμές, λόγω κάποιων γεγονότων που έγιναν κάτω στη Λιβύη και στο Ιράν, ο οποίο δολοφονήθηκε ο υπαρχηγός του Ιράν. Σε μία μέρα δηλαδή και όλες είδαμε διαφορά στην τιμή μετά από αυτό το... Κοιτάξτε, αυτές τις τιμές θα τις δούμε αργότερα, δεν είναι ότι είδαμε σε μία μέρα, απλά είχαμε αυτή την τάση προς τα πάνω. Νομίζω αυτό θα το δούμε αργότερα, αλλά γενικά οι τιμές και τις προηγούμενες μέρες και τις ημέρες των γιορτών νομίζω ήταν σε μία φυσιολογική κατάσταση. Κοιμάθηκε η βενζίνη κάτω από 1,80 λεπτά το λίτρο στο νομό Σερών, η οποία αυτή τη στιγμή είμαστε ο τρίτος φθηνότερος νομός. Αν και στην ανάπτυξη είμαστε από τους χειρότερους, και το πετρέλαιο θέρμανσης κοιμάθηκε από 1,22 με 1,28 λεπτά το λίτρο. Αρκετά χαμηλότερα από την έναρξη του πετρελαίου που ξεκίνησε στο 1,42 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αύξηση στις τιμές. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα υπάρχουν διάφορα γεγονότα. Με την παρούσα φάση νομίζω ότι θα έχουμε μια αύξηση γύρω στα 1 με 2 λεπτά το λίτρο, χωρίς βέβαια σημαντικές μεταβολές. Το υγράριο εξακολουθεί να είναι το φθηνότερο καύσιμο το οποίο κυκλοφορεί. Είναι γύρω στα 85 με 87 λεπτά το λίτρο. Νομίζω για όσους έχουν αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν υγραέριο είναι μια καλή τιμή. Τώρα βολεύει και ο καιρός ο οποίος άρχισε να αγριεύει. Η τιμή είναι σε ικανοποιητικά όσο μπορούμε να πούμε επίπεδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια έχει βοηθήσει και αρκετός κόσμος ότι έχει πάρει το επίδομα θέρμασης στις 22 με 24 Δεκεμβρίου από την κυβέρνηση. Να πούμε ότι όσοι το έχουν πάρει χωρίς να έχουν βάλει πετρέλαιο, οι οποίοι είναι αρκετοί, πρέπει να σιγά σιγά να αρχίσουν να βάζουν, αλλιώς θα γίνει η επιστροφή του ποσού. Οπότε δηλαδή μέχρι πότε πρέπει να βάλουν? Μέχρι τέλος της περίοδου πρέπει να έχουν βάλει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα. Τη διπλάσια ποσότητα. Ναι, από ό,τι έχουν πάρει σαν επιδότηση. Εδώ και στο νομό Σερών μάλιστα είμαστε και στην πρώτη ζώνη, δηλαδή παίρνουμε υψηλά ποσά στο επίδομα. Είμαστε στην πρώτη ζώνη, για τους άγαμους είναι γύρω στα 1,28, γύρω στα 280 ευρώ, ενώ για τους έγαμους με ένα παιδί είναι 50 ευρώ για κάθε παιδί. Έχει μεγάλη πτώση σε αυτούς οι οποίοι βάζουν πετρέλαιο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βλέπετε μια σταδιακή μείωση όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερότητα? Όσο πάει το πετρέλαιο θέρμασης βγαίνει από τις επιλογές του καταναλωτή, γιατί έχουμε και το φυσικό αέριο το οποίο είναι υποχρεωτικό σε καινούργια σπίτια να μπει, και βέβαια στην τηλεθέρμανση των Σερών, στην περιοχή των Σερών, στην πόλη των Σερών, η οποία υπάρχει σαν εναλλακτικό καύσιμο. Νομίζω σιγά σιγά το πετρέλαιο θέρμασης θα αρχίσει να φθήνει η αγορά του από τους καταναλωτές. Περισσότερο στηρίζουν τα χωριά το πετρέλαιο θέρμασης και όχι πολύ.